Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο με τον Χρήστο. Παίζουμε Emerald Nuzlocke Challenge. Λοιπόν, που είχαμε αφήσει το προηγούμενο επεισόδιο, δεν το είχαμε αφήσει με την ομάδα μου και προσπαθήσαμε να πιάσουμε Pokemon. Δεν καταφέραμε, δεν τα καταφέραμε λόγω των criticals. Και πάμε να παλέψουμε αυτόν εδώ τον τυπά. Δεν είχαμε αφήσει αυτό, δεν το είχαμε προσπεράσει. I'm full of pep and my Pokemon is peppy too. Τι μάλλον λέει φίλε, εντάξει, οκ. Peppy. Ακού peppy. Cumber Travis would like to battle. Έχει ένα Sansru. Sansru, ε. Θα πάρει λίγα levels η Luna. Μήπως μάθει κάποια water επίδεση. Αυτό εννοώ, criticals, criticals παντού. Πανεύκολος ήταν ο Travis. Άσε μας μωρέ. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω εδώ πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Χρειαζόμαστε goggles. Goggles. Γελιά τέλος πάντων. Εδώ προσπάθησα να πιάσω Pokémon, δεν τα κατάφερα. Και εδώ πέρα έχουμε έναν εκπαιδευτή. I'm strong, I won't cry if I lose. Τότε θα το δούμε αυτό βασικά, θα το δούμε αν θα κλάψει ή όχι. Μάλιστα. Nuzleaf. Το Nuzleaf είναι το Pokémon που ξεκίνησε τον Nuzlocke, γι' αυτό λέγεται Nuzlocke. Από τον Nuzleaf. Βασικά, αν σας ενδιαφέρει για το πώς ξεκίνησε τον Nuzlocke και όλη αυτή η ιστορία, κάνω ένα bite, θα σας... δεν ήταν πολύ effect. Θα βάλω στο description... το fighting δεν θυμάμαι αν είναι effective, γιατί νομίζω είναι μισό dark, ναι. Βασικά, ναι. Θα βάλω στο description link για να δείτε από πού ξεκίνησε τον Nuzlocke. Είναι ένα μικρό comic, όχι πολύ μικρό, εντάξει. Ένα comic που ουσιαστικά είναι η αρχή όλου αυτού του Nuzlocke που ξεκίνησε να παίζουμε σε κασέτες με το Nuzlocke Challenge. Λοιπόν, δεν ξέρω καν τι λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Λούνα νικάει όλες τις μάχες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε. When you're out on a picnic, why you simply have to sing? Come on, sing with me. No. No, I don't wanna sing. And you can't make me. Έχει ένα Tailow. Εντάξει, δεν το φοβάμαι. Και σήμερα θα ανεβούμε το βουνό, παιδιά. Το ηφαίστειο, για να είμαι ακριβής. Έχει ένα ηφαίστειο μπροστά και θα το ανεβούμε. Critical. Αυτή η Λούνα όλο critical πιάνει. Λόμπρε. Και σήμερα, παιδιά, θα ανεβάσω και επεισόδιο Ash Gray. Για όσους σας αν το περιμένετε, που μου έχετε δείξει ότι σας αρέσει πολύ το Ash Gray. Ή Ash Gray μάλλον, σαν κασέτα. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Και θα έχω ανεβάσει ήδη ένα special επεισόδιο για σήμερα. Με creepy pasta. Είναι creepy. Λοιπόν, Mountain Chimney. For leverage down on the summit, please take the cable car. Α, είδατε, σας το είπα, θα ανεβούμε το βουνό. Εδώ έχουμε δύο μάχες, πάμε σε αυτόν πρώτα. My legs are solid from pounding up and down the mountains. The mountains. I'm not going to buckle easily, friend. Well, I couldn't agree more. Well, actually I could, but... You do it. It's you, dude. Έχει... Είναι έτσι τουμπάνος ο you do it. Όχι, δεν είναι. Εδώ βλέπετε έτσι. Πολύ περίεργο Pokémon, δηλαδή όταν το είχα πρωτοδεί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Πώς είναι έτσι, είναι μια πέτρα με χέρια και μάτια. Μάλιστα, οκ. Okay. Είναι dude, είναι geodude. Κι άλλο ένα geodude. Παιδιά, η Λούνα απλά τα νικάει έτσι τα Pokémon. Δεν χρειάζεται καν να κάνει, να προσπαθήσει πολύ. Ένα bite.
όχι. Ωχ, Χριστέ μου. Δεν θέλω να χάσω τη Λούνα. Ναι, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτώ αυτό, γιατί τα rock throw που κάνουν, θα αλλάξω Pokemon. Τα rock throw που κάνουν είναι super effective ενάντια το... Α, θα βάλω τον Dean. Ενάντια το flying, και η Λούνα είναι μισό flying, μισό water. Ο Dean είναι έτοιμο να πάρει level. Α, ναι, αλλά και ο Dean είναι flying. Τι φλακίες κάνω. Ελπίζω το water gun να κάνει critical. Και critical που δεν έκανε, πάλι νίκησε το Chidut. One hit KO. 25 level ο Dean. Πολύ μου αρέσει. Ouch! My legs crumble up. Oh! Ο Dean... Dean is evolving? What? What? Οκ, παιδιά. Δεν το περίμενα αυτό για το σημερινό επεισόδιο, αλλά έχουμε την εξέλιξη του Dean. Και έχουμε ένα ωραίο Pellpiper. Pellipiper. Pellipiper. Pellpiper θα το λέω, γιατί μου αρέσει περισσότερο. Trying to learn Protect. Protect. You don't need that shit. Ain't nobody got time for that. Stop learning Protect. Of course, I don't want it. Oh, my legs are about crumbled up. Can you grab me some more bandages from my backpack? Oh no, that's my Pokénav. Oh fine, I resist. Του έπιασε το Pokénav και λέει, δεν θα σε βάλω. Μάλλον θα έχω πρόβλημα λίγο με αυτούς τους τυπάδες. Γιατί έχουνε rock types. Α, ο Bruce δεν έχει πρόβλημα. Έτσι. Γιατί τα... Είναι super effective τα grass. Οπ! Και δίνει τη μάγμα μπροστά. Χαχαχαχαχα! How about we have a battle? You and me? Χαχα! Πολύ αστείο. Ότι θα παλέψουμε εμείς οι δύο, ξεκαρδιστικό, τι λες τώρα. Έλα τώρα, έβαλα τον Bruce Frodo για τα... Για τα τέτοια, για τα rock. Και τώρα μου βάλω ένα fire. Δεν διακινδυνεύω. Τι να βάλω. Αφήστε με να σκεφτώ ποιο να βάλω. Να βάλω τη Λούνα, δεν έχει πρόβλημα. Ελπίζω. Είναι έτοιμη να πάρει και level, έτσι καλώς. Κάνουμε και το Intimidate. Μάλλον λόγω του Intimidate το Sudoot δεν μας σκότωσε. Δεν με σκότωσε ο Brain. Του κόψα το attack. Κάνουμε ένα bite. Bite. Α, δύο damage. Καλά. Χουχουχου. Η Λούνα... Α, πήρε πολύ λίγο level γιατί... Άλλαξα μεταξύ. Α, fighting. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Με το μάτσο. Λογικά. Δεν μου κλείσει το μάτι. Έκανα ένα bite. Α ναι, τι λέω, αφού είναι dark επίδυση. Και τι θα κάνω τότε. Μάλλον θα έχω πρόβλημα τελικά. Όχι, όχι, θα αλλάξω Pokémon γιατί... Η Λούνα... ο Dean θα είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι να κάνω effective. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Είναι πολύ ωραίο. Το Pellpiper. Pellipper. Pellipper λέγεται. Ναι, όχι, εγώ το λέω λάθος. Pellipper. Διαβάζεται. Η Λούνα πήγε 24 level. Τέλεια. I lost. Α, καλά. Αυτός γελάει ό,τι και να γίνεται. Για να δω λίγο τα Pokémon. Η Λούνα τον σου είχε. Νομίζω ότι είχε λιγότερο. Α, όχι, πήρε και το level και φαίνεται... Έτσι. Εντάξει, δεν έχω και πόσον. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά. Hi man, is our leader really going to awaken the thing? Sounds like it. Yeah, but I heard we need a meteorite to do it. Oh, I got it now. That's why the rest of the crew went out to follow ball. You got it. And until they come back, we're not
Πάντα το λέει The Animal Parasite. Α, καλά. Κάτι, εδώ έχει κάτι. Όχι. Δεν μας αφήνει να περάσουμε, αλλά μπορούμε να περάσουμε από εδώ. Fairy Path. Εδώ πέρα μπορούμε να πιάσουμε Pokémon. Ωραία. Πρώτο μας encounter για το Fairy Path είναι Namel. Ναι, yeah. Δεν είχαμε πιάσει πριν Namel. Μπρους. Και θα πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, θα βάλω τον Alfred, γιατί νομίζω έχει παραλάει. Δεν θυμάμαι τι έχει. Sleep Powder, τι το έχω βάλει. Κάτι το έχω βάλει. Δεν έχει τίποτα. Μα πως θυμόμουν ότι... Κάτσε να δω λίγο. Κάποιος δεν είχε κάτι που βάζει condition. Α! Ναι, η Lilith. Αλλά εντάξει. Τι να του κάνω τώρα. Α, το βρήκα τι θα κάνω. Absorb. Το Absorb δεν είναι super effect, είναι... Έτσι, μπράβο. Πολύ λίγο πρέπει να κάνει. Λοιπόν, θα πάμε Absorb για να είμαι σίγουρος ότι θα πιάσω αυτό τον Άμελ, γιατί... Super effective. Άσε μας με τα super effective. Γιατί δεν θέλω να φεϊλάρω πάλι. Έλα τώρα. Μην κάνεις τέτοιες φουστιές. Νομίζω άλλο ένα Νομίζω άλλο ένα Absorb και θα μπορώ να το πιάσω. Ωραία. Και για να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα πιαστεί, θα αλλάξω τον Alfred και θα βάλω το Lilith. Τη Lilith για να κάνει ένα Thunder Wave και να το πιάσουμε. Αν και είναι πολύ λίγα level το It doesn't affect wild Namel. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, τέλος πάντων. Θα πετάξω... έχω πολλές Pokéball βασικά. Nest Ball. Nest Ball. Τι είναι η Weaker Pokémon? Αυτό είναι ένα Weak Pokémon, είναι 15 level μόνο. Α, έχει καρδούλες. Και πιάστηκε με την Nest Ball. Ναι. Ο καινούργιος μας φίλος. Enamel stores boiling magma in the hump on its back. It is a hardy Pokemon that can transport a 220 pound load. It has served humans at work since long ago. Καλό Pokemon, βοηθάει τους άλλους. Και πρέπει να του βγάλουμε και ένα ψευδόνυμο. Τι θα του βγάλω. Θέλω να το σκεφτώ. Τι δεν έχουμε βγάλει από το Supernatural? Το Castiel το βγάλαμε και το χάσαμε. Το Sam και το Dean το βγάλαμε. Το John το βγάλαμε. Το Bobby το βγάλαμε. Το Garth δεν έχουμε βγάλει. Garth λέγεται ο... Ο καινούριος Bobby. Ο καινούριος Bobby. Αν παρακολουθείτε το Supernatural. Τέλος πάντων, Garth είναι ωραίο όνομα. Garth θα το βγάλω. Δεν είναι ωραίο όνομα, αλλά μ' αρέσει έτσι όπως ακούγεται για αυτό το Namel. Garth. Garth. Ωραία. Και έχουμε τον Garth, το καινούριο μας μέλος. Έχω κανένα repel πάνω μου. Yes, έχω ένα. Το οποίο θα το βάλω για να μην έχουμε πρόβλημα με τα wild Pokémons. Έχω strength. Νομίζω. Έχω strength. Έχω strength. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Garth. Ο Garth μαθαίνει strength. Το μάθα μέσα. Κάτι έχει πάνω του Garth. Κάτι κουβαλάει. Ροστμπέρι. Μάλιστα. Του βάλω κάτι για να χυλάρει.
γιατί δεν ξέρω που θα βρούμε το επόμενο Pokemon Center. Και θα το βάλω και το Experience Share, δεν το χρειάζεται πια ο Dean. Item Take. Θα το πάρω αυτό το Rosemary, δεν το χρειάζεσαι. Και θα σου βάλω το Experience Share. Και τώρα βρήκα σε ποιο να βάλω το Muscle Brace. Εδώ, στον Dean. Για να δούμε. Πέντε πόπου. Α, πρέπει να έχω το έβλημα. Άρα βλακία πες να έκανα. Ναι, ναι, χρειάζομαι καινούριο μπάτζ. Τέλος πάντων. Χρειάζομαι τη Flannery το μπάτζ. Τη Team Leader της Φωτιάς. Μάλιστα, Double Battle. Αν καταφέρω να το κάνω Double Battle βέβαια. Μη κοιτάς από εδώ, κοίτα από την άλλη. Για την άλλη ρε. Κοίτα την άλλη. Ωραία. Ωραία, πρέπει να πάω μπροστά τους. Όταν κοιτάνε και οι δύο. Έλα, κοιτάξτε. Παιδιά. Εδώ, έτσι. Α, ναι, αλλά τόση ώρα που το σκεφτόμουν, ξέχασα να βάλω τα σωστά Pokémon. Oh well. Νάμελ και Σρούμις. Τι έχω εγώ, δεν θυμάμαι. Μπρους και Άλφρεντ. Ο Μπρους δεν είναι πολύ καλή επιλογή. Δεν είναι. Ούτε ο Άλφρεντ είναι. Θα βάλω τον Dean. 18 level, αλλά μπορεί να παλέψει τον Άμελ μας. Αλλά όχι. Δεν βλέπεις, θα κάνω γκάστ. Θα κάνω γκάστ. One hit. Oh, του μείνε λίγη ζούλα. Stun Spore. Oh. Paralyze τον Dean. Έμπερ στον Dean έκανε δεχάζω τον Άμελ. Στον Άλφρεντ δεν πρέπει να κάνεις. Χάζω. Θα κάνω ένα absorb. Τα Pokémon μου είναι αρκετά μπροστά στα level, οπότε δεν φοβάμαι τέτοιες μάχες. Δεν φοβάμαι καμία μάχη βασικά. Μέχρι τη Flannery πιστεύω είμαστε μια χαρά. Μέχρι να φτάσουμε στη Flannery. Τη Flannery δεν ξέρω που νικάμε τώρα. Άλλο θα το βρούμε. Δεν είναι. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Σε αυτό το επεισόδιο μην ξεχνάτε, εξελίχθηκε ο Dean και πιάσαμε τον Garth. Το καινούργιο μας Νάμελ. Οπότε δεν μας ενδιαφέρουν και πολλά ακόμα να γίνουν. Σλάγμα. Water Gun in the Face. Ναι, Ροζέλια. Φοβάμαι λίγο τον Άλφρεντ, αλλά δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν αρκετό ντάμας αυτά τα πόκια μου τις φωκιές. Γιάν πήγε να κάνει, εντάξει. Νικήθηκε. Ωραία μάχη. Πήραμε αρκετό XP. Ο Γκάρθ πήγε 16 level. Ναι. Αυτά θέλω, να ανεβαίνει ο Γκάρθ. Να φτάσει και τους άλλους. Και πολλά λεφτάκια πήραμε. Θα πάρουμε και αυτά τα berries. Α, μια στιγμή, σε ποιο ρούτι είμαι, μπορεί να πιάσω κι άλλο Pokémon. Α, τέλεια θα είναι, και μπορούμε να πιάσουμε κι άλλο Pokémon. Όταν φύγει βέβαια για το Repel που έχω βάλει. Παίρνουμε και αυτά τα berries. Berry, berry, berry. Άρα θα είναι πολύ καλό επεισόδιο να πιάσουμε κι άλλο Pokémon. Για να δω λίγο. Fiery Path και εδώ πέρα είμαστε, Root. 112, όχι, δυστυχώς είναι η ίδια Root. Για μότο. Repel Effect, War of... Καλά, θα βγάλω λίγο το ποδήλατο. Για να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Root 111, εδώ δεν έχουμε πιάσει Pokémon όμως. If I'm not mistaken, μπορώ να μπω λίγο ώστε να πιάσω Pokémon. Όχι. Όχι, ε. Εδώ. Όχι, όχι. Δεν με αφήνει να μπω μέσα στο τέλειο. Τι να κάνουμε.
ήθελα να αλλάξω Pokémon, ρε φίλε. Α, καλά. Όλο δεν ξεχνάω. Cool Train Wilton. Electrike. Electrike. Πάλι αυτά τα Pokémon του ηλεκτρισμού. I hate them. Leaf Blade. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επίθεση. Στις καινούριες κασέτες, στην Black και στην Black 2, White και White 2, το Leaf Blade είναι μια Walmer. Είναι μια λεπίδα. Είναι ένα σπαθάκι που πάει έτσι, κάνει μια κίνηση σαρωτική. Αυτό είναι πάνω κάτω. Ενώ τώρα εδώ πάνε φύλλα πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, κάνει ένα χί στο τέλο. Αυτή είναι επίθεση. Όχι το σπαθάκι. Όχι, τι φωνή είχε αυτό το Walmer. Μακιουχίτα! Μακιουχίτα, μακιουχίτα! Και για το Μακιουχίτα θα βάλουμε τον Άλφρεντ. Παλέψω Άλφρεντ. Θα μπορούσα να βάλω και τη Λίλιθ να παλέψω. Και τη Λούνα να παλέψω, όχι τη Λίλιθ. Τη Λούνα, αλλά όχι, εντάξει. Ναι, θα μπορούσα βασικά. Όχι, όχι, δεν θα μπορούσα γιατί από το ίδιο πρόβλημα είχα και πριν με το fighting. Τι λέω, δεν ξέρω καν τι λέω. Ο επικέφαλος μου δεν λειτουργεί πολύ καλά. There is much to be learned from your training style. I request very much if it behooves you. Behooves you. A new word. What's that? What I'm doing? Am I doing? I'm thinking about making my own room. Here, use a Pokemon move. I know, I'll give you this TM. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το TM που μας έδωσε είναι το Secret Power. Το Secret Power μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε... Σας μεταφράζω απλά τι λέει. Σε δέντρα όπως αυτά που είναι μπροστά μας. Αυτό που είναι μπροστά μας. Ή σε κάτι τρυπίτσες που τις κάνουμε σπηλιές δικές μας. Για να φτιάξουμε τη βάση μας. Το οποίο όμως δεν θα το κάνουμε σήμερα. Θα το κάνω στο επόμενο επεισόδιο για να σας δείξω και πώς το φτιάχνουμε ακριβώς. Και από ό,τι ξέρω εδώ πέρα είναι μια γιαγιούλα. Old Lady Rest Shop. Come in and rest your tired boat. Πού θα μας γιατρέψει και θα μας ξεκουράσει. Κάτι δείχνει τηλεόραση. Oh dear dear, are you Pokemon exhausted? If you like, rest up here. That's a fine idea. You should do that. That's right. Take your time and rest up. Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω όμως. Αυτό! Γιατί μου λέει ότι αν είναι ακόμα tired τα Pokemon μου, αφού πάντα με την πρώτη φορά είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Θα βάλω πρώτα τη Λούνα. Εκεί να δούμε τη δείχνει τηλεόραση. In search of trainers. Hi, today I'm visiting an area near Route 101 where trying to spot some up-and-coming new talent in the field. Today we turn our lens on the trainer Emerald. There's something about this trainer that piques our interest. The best way to determine how strong a trainer is, well, the fastest way is to battle. And so we begin our investigation. Dot. That's how we end up in battle with Emerald. In a dominating performance, we were flat and rolled up and tossed aside. Emerald is relatively strong. Here is an impression of having battled our future trainer. The combination of Gyarados and Beautifly was divine. The sight of them, Gyarados and Beautifly, selflessly supporting each other in the thick of battle, it was a marvelous sight to behold. Rock Smash was the move the trainer used last in her battle. So Rock Smash. The move Rock Smash is Gyarados and Beautifly's sign of friendship. After a battle, we ask Emerald for a succinct summary. The trainer replied, Gyarados! Emerald's Pokemon Gyarados and Beautifly and Gyarados. Huh, that's deep! That's deep! There is a deep significance behind that quote. Ναι, είναι πολύ βαθύ. It's no surprise. A good trainer has good things to say. That's all for today. See you again on our next broadcast. And that's the way the crooking rumbles. Ήτανε πολύ φοβερό. Είχε λίγη πλάκα λοιπόν. Με το καινούριο μέλος μας της παρέας, το καινούριο μέλος της παρέας μας, τον Garth. Και όλη την υπόλοιπη παρέα. Σας χαιρετώ. Και σας λέω, αν σας άρεσε το βιντεάκι να κάνετε ένα like από κάτω, να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Subscribe για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια. Και comment ό,τι θέλετε παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα.
έως την επόμενη φορά, γεια σας.